Πήρα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Κύριε Λίτρα, ο νεαρός αυτός, θέλω να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Συμμετείχε στα επεισόδια. Από τις κουβέντες τις λίγες που κάνατε μαζί του, σας έδωσα απάντηση γιατί συμμετείχε σε αυτά τα επεισόδια. Γιατί πήγαινα να πετάξει τη φωτοβολίδα. Ευαγγελάτο, εσείς τώρα με το ερώτημα που κάνετε, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε διάφορα επεισόδια να δώσουν μια απάντηση. Δεν μου έδωσε καμία απάντηση. Αυτό για μένα, κύριε Λίτρα, είναι το πιο κέριο ερώτημα. Ακούστε με. Η απάντηση δυστυχώς ήταν βγήκαν έξω 100 άτομα, βγήκα και εγώ. Αν με ρωτάτε, επειδή την έκανα και εγώ αυτή την ερώτηση, η απάντηση ήταν αυτή. Ότι όπως βγήκανε 100 άτομα, μέσα στους 100 που βγήκανε ήμουνα και εγώ. Δεν είχα, μου είπε, καμία πρόθεση να κάνω το οτιδήποτε. Δεν είχα σχεδιάσει τίποτα από πριν. Είχε παρακολουθήσει μάλιστα το πρώτο σετ του αγώνα βόλεϊ. Είχε πάει με τα αδέρφια του και με φίλους του. Ήτανε μεγάλη παρέα. Δυστυχώς βγήκε μόνο το συγκεκριμένο παιδί με τους υπόλοιπους. Ναι. Και όπως βγήκε ένα άτομο το οποίο το έχει αναφέρει, παρότι φοράγε full face, του έδωσε μια φωτοβολίδα. Δεν ήξερε πώς να την ενεργοποιήσει. Του εξήγησε ότι πρέπει να βγάλει το πίσω μέρος και ότι πρέπει να τραβήξει ένα σκηνή το οποίο υπήρχε. Η φωτοβολίδα, όταν πήγε να την πετάξει, επειδή πετάγανε και άλλοι φωτοβολίδες, η πρόθεση του ήταν να την πετάξει ψηλά. Προφανώς λοιπόν, όπως τράβηξε το σκηνή, η φωτοβολίδα έσκασε ακριβώς μπροστά του και από εκεί και μετά άλλαξε πορεία και έτσι πήγε στον αστυνομικό. Ξέρετε, έκανα την ερώτηση αυτή, κύριε Λίτρα, για το λόγο που τώρα αναλύεται. Το να έχεις ένα 18χρονο ο οποίος πάει και ρίχνει μια φωτοβολίδα σε έναν αστυνομικό, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό. Αντιλαμβάνομαι ότι ο νεαρός είπε στην προανακριτική του κατάθεση έριξε ευθεία βολή. Λέω, επειδή είστε εξαιρετικός δικηγόρος, ότι τώρα θα γίνει μια προσπάθεια να πούμε ναι, δεν πήγαινε πάνω, πήγαινε στο πλάι. Κύριε Βαγγελάτο, όχι, όχι. Ας πούμε ότι όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Γι' αυτό βάζω το ερώτημα. Αυτό το παιδί τι το έκανε να πάει να δει έναν αγώνα βόλεϊ και να βγει έξω και να ρίξει δολοφονικό. Κύριε Βαγγελάτο, θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Να πούμε πρώτα το πρώτο. Η ίδια η αστυνομία αναφέρει ότι η φωτοβολίδα πρώτα χτύπησε στο έδαφος μπροστά στο 18χρονο και μετά πήγε προς την πλευρά του αστυνομικού. Αυτό είναι το ένα. Επίσης, να σας πω ότι το 18χρονο αναφέρει ότι υπήρξε και άλλη μια φωτοβολίδα η οποία πήγε προς το μέρος του αστυνομικού. Το αναφέρει και η αστυνομία αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Τώρα, το τρίτο ερώτημα, κύριε Βαγγελάτο, που μου κάνετε. Πραγματικά σας το λέω, η απάντηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι το εξής ερώτημα. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει η γιορτή του Πολυτεχνείου γίνονται επεισόδια, γιατί κάθε φορά που υπάρχει ένας αγώνας μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων ομάδων γίνονται επεισόδια, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις πέσει στα επεισόδια κάθε φορά που είναι η επέτειος του Γρηγορόπουλου γίνονται επεισόδια και πάει λέγοντας. Δεν πρόκειται λοιπόν, κύριε Βαγγελάτο, τώρα εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή, όσο και να το συζητήσουμε, να δώσουμε μία απάντηση στο συγκεκριμένο. Όχι, εγώ ήθελα ήθελα να δω αν ο νεαρός είχε κάτι να απαντήσει. Να ρωτήσω ένα ακόμα. Όχι, κύριε Λίτρα. Επαναλαμβάνω ότι πάντα σε παιχνίδια έτσι, και μεταξύ των συγκεκριμένων ομάδων δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται επεισόδια. Ναι, αλλά έχουμε μια διαφορά. Δεν υπάρχουν φίλαθλοι παρά μόνο της μιας ομάδας και η αστυνομική δύναμη που δέχεται την επίθεση είναι καμιά 500 μέτρα από το γήπεδο. Υπάρχει δεν ένα σχέδιο οργανωμένο φορά να χτυπηθεί αυτή η δύναμη. Αυτό λοιπόν αυτό είναι τώρα που ρωτάω. Λέτε, αυτό που λέτε θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και είναι έργο της αστυνομίας να πάει το συγκεκριμένο θέμα, αν θέλετε, πιο βαθιά από έναν 18χρονο ή έναν 16χρονο ο οποίος έκανε μία ενέργεια και να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υποκινούν τα συγκεκριμένα επεισόδια. Εδώ λοιπόν είναι το τελευταίο μου ερώτημα. Επειδή αυτό που λέτε είναι το κέριο. Λένε κάποιοι, δεν μπορεί να μην ξέρει ο 18χρονος ποιοι του όπλησαν το χέρι. Μπορεί να φοβάται και να μην μιλάει. Εδώ έχει κάτι παραπάνω να πει στις αρχές. Γιατί φαίνεται να προσπάθησε να καλύψει πράγματα. Πέταξε το κινητό του. Πέταξε τη ΣΥΜ. Αυτά. Ένα λεπτό. Να μου επιτρέψετε να εξηγήσω το γιατί το ρωτάω. Ναι. Ο νεαρός είπε ναι, εγώ
έριξα τη φωτοβολίδα. Αυτό εκείνον πια τον εκθέτει. Το να πετάξει το κινητό, το να πετάξει τη SIM, καλύπτει τους άλλους. Δηλαδή, με κάποιους μίλαγε. Οι κινήσεις που έκανε να ξεφορτωθεί στοιχεία δεν ήταν για αυτόν, γιατί αυτός ό,τι είναι να πάθει θα το πάθει. Ένα λεπτό. Αφήστε με τώρα. Ωραία, μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ. Έχει δώσει λοιπόν την εξήγηση και θα σας την πω και εγώ την εξήγηση που έχει δώσει. Καταρχάς, αυτά τα στοιχεία που μόλις αναφέρατε δεν σβήνονται. Και να πετάξεις τη SIM και να μην την πετάξεις, το με ποιον έχεις μιλήσει και πότε έχεις μιλήσει βρίσκονται. Το τι υπάρχουν στο κινητό του έχει κατασχεθεί. Άρα το τι υπάρχει αποθηκευμένο ή το τι έχει διαγραφεί είναι κάτι το οποίο βρίσκεται. Το οποίο πολλό δε μάλλον ένας 18χρονος το ξέρει καλύτερα από εμάς. Ο λόγος που έκανε όλες αυτές τις πράξεις ήταν γιατί δεν ήθελε, μου είπε, να έχει καμία πλέον σχέση μετά από αυτό που έχει συμβεί με οποιονδήποτε άλλο φίλαθλο, με οπαδούς της ομάδας κλπ. Εντάξει, γιατί είναι δεδομένο το ότι αυτά τα στοιχεία και θα βρεθούν και δεν σβήνονται. Και παραλαμβάνω, δεν θα ακούσετε από μένα να σας πω το ότι ο 18χρονος είναι άμυρος ευθυνών, ότι δεν έχει δηλαδή καμία ευθύνη, ή να εκμεταλλευτώ, αν θέλετε, το νεαρό της ηλικίας του για να σας πω το οτιδήποτε. Το μόνο που θα προσπαθήσω να εξηγήσω και στην κυρία Ανακριτρέα είναι ότι μιλάμε για έναν 18χρονο ο οποίος δεν έχει ξανασυμμετάσχει σε επεισόδια, δεν έχει προσαχθεί ποτέ, δεν είναι οργανωμένος οπαδός, έχει ελάχιστο χρονικό διάστημα που ενηλικιώθηκε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, κύριε Λίτρα, τώρα η απάντηση για την κρίση, σε αυτό το ερώτημα είναι δεδομένη. Αλλά η απάντηση στο ερώτημα τι οδήγησε τον 18χρονο και άλλους 100 που βγήκαν να κάνουν επεισόδια είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία, αντιλαμβάνεστε, δεν θα λυθεί με την καταδίκη κάποιου 18χρονου. Κύριε Λίτρα, σας ευχαριστώ. Θα ξανασυμβεί. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.